Θέλω μια πρώτη αντίδραση στην έκκληση του Πρωθυπουργού να καθίσετε σε διάλογο για να βρεθούν λύσεις, όπως είπε, με βελτιώσεις και στο θέμα των εισφορών και στη μεταβατικότητα των διατάξεων και στην προστασία του εισοδήματος στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αρχικώς, αλλά να καθίσετε σε διάλογο, είπε. Μια πρόσκληση όμως, κύριε Σαχίνη, είναι γενικότητες. Εμείς ήμασταν, νομίζω, συγκεκριμένοι όλο το προηγούμενο διάστημα ότι θα πρέπει να αποσυρθεί αυτό το λεμιτόμο σχέδιο, προσχέδιο νόμου, όπως θέλουν να τους χαρακτηρίσουν, για το ασφαλιστικό, για να πάμε σε διάλογο. Το αν θα επιμηκύνουν τα έτη προσαρμογής δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, αν δεν μας θάψουν το 19 και μας θάψουν το 20, έχει σημασία. Ούτε η μεταβατικότητα των διατάξεων σας καλύπτει, ούτε το κατά κύριο επάγγελμα αγροτών προστασία του εισοδήματος, ούτε η βελτίωση φόρων. Και τέλος πάντων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, ο Πρωθυπουργός λέει ότι παρότι υπάρχει, όπως σωστά το λέτε, ένα προσχέδιο, υπάρχει υποχρεωτικότητα του ασφαλιστικού. Βέβαια δεν κατάλαβα, από τη μια είπε ότι δεν συνδέεται με τους έξω και γράφτηκε στα ελληνικά και είναι δικό μας και δεν μας το επιβάλλει κανείς. Απ' την άλλη όμως το συνέδεσα με την αξιολόγηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος, λέει ο Πρωθυπουργός. Η απάντηση δική σας, έτσι όπως τον ακούτε τώρα, είναι πια ότι εμείς πάμε στην Αθήνα και περιμένουμε να γίνει πιο συγκεκριμένος. Κάπως έτσι θα πάει, κύριε Σαχίνη, δυστυχώς για τον κύριο Πρωθυπουργό. Εμείς ζητήσαμε να πάρει συγκεκριμένη θέση και περιμέναμε σήμερα πραγματικά ότι θα καταλάβαινε το λάθος που έχουν κάνει και θα μας καλούσε σε ένα ουσιαστικό διάλογο. Σας ένα διάλογο πάντως με γενικότητες. Εγώ θέλω να έπρεπε να τον είχαμε κάνει πριν. Δηλαδή τι περιμένατε όταν είπε εγώ είμαι ανοιχτό σε διάλογο για να βρεθούν λύσεις με τους αγρότες, τι περιμένατε να είναι συγκεκριμένος? Πιο συγκεκριμένος βεβαίως. Και θα πω όμως ότι από τη μία είπα εκείνο, ναι, αλλά από την άλλη είπε ότι τις δεσμεύσεις μας θα τις στηρίσουμε επακριβώς με τη συμφωνία που υπογράψαμε το καλοκαίρι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Μείωση 1,25% του ΑΕΠ όσον αφορά τα κόστη του ασφαλιστικού. Αυτό σημαίνει. Αυτό δεν το... Αυτό ακριβώς. Δεν έχει... δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως. Είπαμε κάποια συγκεκριμένα, βάλαμε κάποιες βάσεις για να προσέλθουμε στο διάλογο. Τους έχουμε και προτάσεις στείλει. Έχουμε αποδείξει τις τελευταίες μέρες, ειδικά με όποιους βγαίνουν απέναντί μας, ότι έχουμε δίκιο και ότι αυτά τα νούμερα που προβλέπει το προσχέδιο του κυρίου Κατρούγκαλου, που με τα ίδια τα χεράκια το έγραψε, το είπε και ο ίδιος άλλωστε, δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά και απλά θα επιμηκύνουμε τα έτη προσαρμογής, δεν έχει νόημα. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, με την εικόνα που έχετε πανελλαδικά, επειδή σας άκουγα και νωρίτερα και χθες, η αλήθεια είναι ότι επετεύχθη να υπάρχει μία, να το πω έτσι, διπλή οπτική στο αγροτικό κίνημα αυτή τη στιγμή. Και δεν λέω μόνο για το πρακτικό, κατεβαίνουμε ή δεν κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε ή δεν ανεβαίνουμε στην Αθήνα, αλλά και στις γραμμές μέσα που ακούω. Αλλά θέλω να μου πείτε με την εικόνα που έχετε πανελλαδικά. Η μία τάση λέει πάμε στην Αθήνα. Μετέχει και η Κρήτη σε αυτό. Η άλλη τάση λέει μένουμε στα μπλόκα και στέλνουμε τις προτάσεις μας. Ωραία. Ακούγοντας και οι δύο τάσεις τον Πρωθυπουργό, η αίσθησή σας είναι πια, να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, το μπλόκο των τεμπών συνέγραψε ένα κάρο προτάσεις. Έχει μια απάντηση από τον Πρωθυπουργό. Το καλύπτει η απάντηση αυτή του Πρωθυπουργού? Εγώ νομίζω ότι η απάντηση αυτή του Πρωθυπουργού δεν καλύπτει κανέναν μας. Ούτε τον μπλόκο των τεμπών που είπε εμείς θα πάμε στην Αθήνα να διαπραγματευτούμε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι όλα στον αέρα, ναι, και οι κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν κανονικά. Μακάρι να αλλάξει κάτι μέχρι αύριο που θα ξεκινήσουμε εμείς από εδώ και οι συνάδελφοι την Παρασκευή το πρωί από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας για να κατέβουμε στην Αθήνα. Μακάρι να καταλάβουν το λάθος που κάνανε επικοινωνιακά για μια ακόμα φορά. Και το έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Γενικόλογη λοιπόν είναι η πρώτη αντίδραση του Πρόεδρου του ΑΣΝΗ. Γενικόλογη και αόριστη η πρόσκληση σε διάλογο. Δεν είναι συγκεκριμένη σε αυτά που έχουμε βάλει μπροστά. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε. Άρα σωστά λέτε, περιμένουμε να δούμε μέχρι και τελευταία στιγμή. Αν γίνει πιο συγκεκριμένο το πλαίσιο, είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν το βλέπετε για την ώρα. Σωστά? Έτσι ακριβώς. Προς το παρόν δεν βλέπω να αλλάζει κάτι στο δικό μας το σχεδιασμό. Περιμέναμε όλοι ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα θα έβγαινε να αναγνωρίσει καταρχήν το λάθος που έκαναν, ειδικά για τους αγρότες. Και όχι μόνο. Όλο το ασφαλιστικό νομίζω ότι δεν ήταν τυχαίο ότι ουσιαστικά το πέταξαν στα μούτρα του κυρίου Κατρούγκαλου. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
και του είπαν ότι αυτά που γράφετε δεν βγαίνουν, ποιο μπορεί να πληρώσει, κύριε Σαχίνη? Θα είμαστε ειλικρινεί πλέον. Εγώ... Ξέρουμε ο καθένα μα τι βγάζει. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, βλέπω μια άλλη ανάγνωση στη σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Καλά, εσεί το λέτε αυτό για το ασφαλιστικό, ότι μα το γύρισαν πίσω και απ' έξω. Ο Πρωθυπουργό όμω επανέφερε τι περίφημε κόκκινε γραμμέ που καιρό είχαμε να τα ακούσουμε. Όχι περικοπέ συντάξεων, κάλυψη των αδυνάτων κτλ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι φτιάχνεται ένα κρίσιμο, θα το πω, τολμώ, δεν κινδυνεύω να το πω, ένα κρίσιμο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Αν συνυπολογίσω ότι είπε για τα μέσα ενημέρωσης, την αδειοδότηση, τα κυκλώματα διαπλοκής, πώς πολεμάνε, πώς χαϊδεύουν σήμερα τον αγρότη που δεν τον χαϊδεύαν μέχρι προχθές, και η αλήθεια είναι αυτή, του λέγανε του αγρότη κάποτε ότι πλήττει την ελληνική οικονομία κτλ. Όλο αυτό το περίγραμμα εμένα μου φτιάχνει ένα μεγάλο πολιτικό επιχείρημα της κυβέρνησης. Αν δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω, εγώ έτσι το αναλύω αυτή τη στιγμή, έχει το επιχείρημα γιατί θα πάμε σε εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κύριε Σαχίνη, αν μου επιτρέψετε λίγο να θυμίσω κάτι που είπα από τον Οκτώβριο που ξεκινήσαμε τις κινητοποιήσεις. Ας το φέρουν στη Βουλή όποτε θέλουν να πάνε σε εκλογές. Ναι. Το είπα από τον Οκτώβριο και το ξαναλέω και τώρα.